Θέμα εξελίσσεται το ζήτημα των καμερών στα σχολεία για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και το κατά πόσο θα μπορεί ο μαθητής να έχει οπτική επαφή με τον καθηγητή μέσω κάμερας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς τίθεται θέμα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να λάβει αποφάσεις εντός των ημερών, ενώ σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας βρίσκονται ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οπτική επαφή τώρα του παιδιού με την αίθουσα διδασκαλίας μπορεί και θα πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον στο επίπεδο να βλέπει τις σημειώσεις, τα έγγραφα του καθηγητή ή και τον πίνακα. Τον ίδιο τον καθηγητή ή τον δάσκαλο μέσα στην τάξη, αυτό είναι κάτι που ακόμα συζητείται. Δεν επιτρέπεται από το σπίτι του ο μαθητής να βλέπει τον καθηγητή. Από εκεί και πέρα δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων αν βλέπει ένα πίνακα ή κάποιες σημειώσεις, αλλά αυτό δεν είχε τεθεί στη διαβούλευση για να κριθεί αν είναι επιτρεπτός. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι καθηγητές δεν θα έχουν οπτική επαφή με τους μαθητές που βρίσκονται στο σπίτι, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να καταγράφονται από κάμερα την ώρα της διδασκαλίας. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό εφικτό είναι η αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας. Την ίδια ώρα, και όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, ο Υφυπουργός Έρευνας διαβεβαιώνει ότι γίνονται όλες οι ενέργειες προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα ακόμη και για πλήρη τηλεκπαίδευση, αν παραστεί ανάγκη. Κάτι που απεύχονται οι οργανωμένοι γονείς, οι οποίοι ζητούν επανέναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με φυσική παρουσία των μαθητών στα σχολεία, ακόμη και αν χρειαστεί η χρήση μάσκας. Βεβαίως, ναι. Στην εκπαίδευση δεν υπήρχε η καθολική συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Τώρα μιλούμε για μια νέα σχολική χρονιά και τα οποιαδήποτε λάθη μπορούν να γίνουν από την αρχή, μπορεί να στοιχίζουν στο τέλος και ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται στην περίπτωση που έχουμε αύξηση των κρουσμάτων είναι για τις πρώτες ημέρες, 10-15 ημέρες, να ξεκινήσει η σχολική χρονιά μέσω της τηλεκπαίδευσης. Οι γονείς διαφωνούν και με την επέκταση του ωραρίου, καθώς αυτό θα επιφέρει αλυσιδωτά προβλήματα. Ενώ όσον αφορά τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης, υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά τη χρήση της μάσκας. Οι μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων δεν θα χρησιμοποιούν μάσκα. Πρέπει μέσα από τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας τα παιδιά να επιστρέψουν τα σχολεία. Όλα τα παιδιά. Ανησυχίες για τη μάσκα εκφράζουν και οι ειδικοί. Θεωρώ επίσης ότι τα παιδιά πρέπει να αφήνονται η αραγωγή τους ανοιχτή, να αναπνέουν καλά, ώστε να ανταλλάσσουν τα αέρια όπως πρέπει. Η μάσκα κανονικά θα προκαλεί πονοκέφαλο, κούραση. Ο παιδίατρος Νίκος Μακρίδης τονίζει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα μέτρα πρόληψης, όπως καλός αερισμός των αιθουσών, η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των μαθητών και η προσωπική υγιεινή, ενώ καλεί τους γονείς να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι αν παρουσιάσουν οποιαδήποτε συμπτώματα. Στο μεταξύ...